εισαγωγικά, επιμένει και τώρα παρά τα πολύ δύσκολα που έχουμε μπροστά μας, και δεν θα σας ρωτήσω πόσο αριστερά είναι όλα αυτά που γίνονται, από μέτρα μέχρι άλλες διαδικασίες, είναι αυτό που λέτε όμως ότι θέλετε να βάλετε αριστερό πρόσημο, ότι θα βάλετε αριστερό πρόσημο διακυβέρνησης. Και πείτε μου σας παρακαλώ πολύ, στην ιστορία που έχει γίνει με την ιδιωτική εκπαίδευση, το αριστερό πρόσημο διακυβέρνησης είναι οι δηλώσεις που έγιναν, δεν λέω για τις πενταροδεκάρες, ότι αυτό δεν αφορά το ΣΥΡΙΖΑ γιατί δεν είναι οι ψηφοφόροι μας. Αλλά καταρχήν αυτό δεν, ακόμα και οι δηλώσεις οι οποίες δεν ήταν η απεικόνιση της πραγματικότητας, με τον τρόπο με τον οποίο το θέτεται δεν το έθεσε κανένας. Γνωρίζουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι κυβέρνηση όλων των Ελλήνων. Γνωρίζουν όμως και το πρόγραμμα και τη θέση και τη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ μέσα, σε αυτή, να τις μέσα σε αυτή τη διαδρομή της κρίσης, ότι το βάρος δεν πρέπει να το σηκώνουν μόνο οι πιο φτωχοί και οι πιο αδύναμοι, και δεν αναφέρομαι τώρα στο ζήτημα της εκπαίδευσης, αλλά πρέπει να επιβαρυνθούν και αυτοί οι οποίοι πήρουν στην υγεία των κορόιδων διάφορες λίστες, διάφορες τραπεζικές συναλλαγές, διάφορα τριγωνικά δίκτυα, επιχειρηματίες που ποτέ δεν πλήρωναν, ναι, κόκκινα δάνεια τα οποία σκάσανε. Αλλά λέτε μέχρι να τους δούμε αυτούς, δηλαδή να πιάσουμε όχι, εκεί που μπορούμε σε φόρους, γιατί όχι, αυτό βλέπουμε. Όχι. Βάλατε έναν φόρο που δεν υπήρχε, μετά είπατε ότι πρέπει να τον πάρω πίσω γιατί το υποσχέθηκε και ο Πρωθυπουργός προεκλογικά. Και έχετε, κάνατε αυτή την κλιμάκωση τέλος πάντων του ΦΠΑ στην ιδιωτική εκπαίδευση με το 6 και το 13 και αναζητάτε άλλον έναν φόρο για να καλύψει το υπόλοιπο μέχρι το 23% που είχατε βάλει. Ναι. Ναι. Καταρχήν είναι δύο ερωτήματα. Εκτιμώ ότι το αριστερό ή το πετυχημένο ή το κοινωνικά ευαίσθητο πρόσημο αυτής της κυβέρνησης θα φανεί στο τέλος της τετραετίας, εάν θα έχουμε καταφέρει να φτιάξουμε ένα πιο αποτελεσματικό δημοτικό σχολείο, γυμνάσιο, αυτό σχολείο, λύκειο, πρόσημο, λοιπόν, πανεπιστήμιο, ναι. Ναι, κύριε Ζαχαριά, πανεπιστήμιο, ναι. Και με αυτή την έννοια να μπορέσουμε να δώσουμε ίσες δυνατότητες, ίσες ευκαιρίες στα παιδιά των περιοχών που δεν έχουν την οικονομική άνεση, όχι για να πάνε σε ιδιωτικό σχολείο, ούτε να υποστηρίξουν ένα φροντιστήριο, όχι με το ΦΠΑ το οποίο μπήκε, αλλά και πριν το ΦΠΑ, διότι δεν έχουν τα βασικά που είναι το ψωμί, το γάλα, η θέρμανση, ναι, είναι η πίεση από την ανεργία. Εκεί λοιπόν, θα, έχουν, κρυθεί, έχουν, εκεί λοιπόν δίνουν, θα κρυθεί το αριστερό πρόσημο αυτής της κυβέρνησης στο βάθος της τετραετίας και η κοινωνική της ευαισθησία, και εκεί κρίνονται όλοι σε μια διαδρομή. Θα σας απαντήσω και στο δεύτερο. Τον άνθρωπο που δεν έχει να στείλει το παιδί του φροντιστήριο και κάνει ό,τι μπορεί για να το στείλει, γιατί αυτοί είναι οι κανόνες που τα πολιτικά κόμματα, ανεξαρτήτως δεξιάς ή αριστερής πολιτικής, φέρατε την δημόσια παιδεία στα χάλια που έχει. Αυτός λοιπόν θα επιβαρυνθεί τώρα με το 100, 150, 200 ευρώ παραπάνω με το 6% που επιβάλλατε. Και πείτε μου λοιπόν, τι είναι, πρόσημο είναι αυτό? Καταρχήν δεν συμφωνώ ότι αυτό είναι ανεξαρτήτως το αν ήταν αριστερή ή δεξιά η πολιτική που ακολουθούνταν. Όπως και μετά από 4 χρόνια δεν θα μπορούμε να λέμε ανεξαρτήτως ή αν είναι αριστερή ή δεξιά η πολιτική. Θα πούμε ότι ο τάδε υπουργός, η τάδε κυβέρνηση, το τάδε κόμμα που κυβέρνησαν πήραν την κατάσταση εκεί και τη φτάσανε σε ένα άλλο και σημείο. Άρα λοιπόν, αυτό που έγινε, άρα λοιπόν, θα σας εξηγήσω. Θα σας εξηγήσω. Θέλω να πω μέσα από αυτή τη δυνατότητα που μου δίνεται ότι πολλά από τα μέτρα τα οποία φορολογικά υλοποιούνται αυτή την περίοδο ή είναι συνέχεια όσων ψηφίστηκαν και αποφασίστηκαν το 2012 ή το 2010, εμάς δεν μας βρίσκουν ιδεολογικά σύμφωνους ή μας βρίσκουν και ιδεολογικά αντίθετους. Γνωρίζουν όλοι την προσπάθεια που κάναμε αυτό το 7μηνο προκειμένου να σταματήσουμε τη διαδικασία της άδικης δημοσιονομικής προσαρμογής και της λιτότητας, και γνωρίζουν και γιατί κάναμε την υποχώρηση που κάναμε. Εμείς δεν είμαστε μια κυβέρνηση η οποία θα παρουσιάζουμε στον ελληνικό λαό μια διαφορετική κατάσταση από αυτή την οποία ισχύει. Δεν θα φτωχαίνει, θα πεινάει και θα λιώνει ο κόσμος και εμείς θα λέμε ότι έρχεται το success story. Οι διαπιστώσεις τις οποίες κάνατε είναι απολύτως ρεαλιστικές και απολύτως πραγματικές. Και είναι δικαιότερη όντως, κατανομή της πίεσης, κύριε Ζαχαριάδη. Και είναι όντως έτσι τα πράγματα με αυτές τις μεγάλες δυσκολίες που περιγράψατε. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς, λέτε. Επειδή δηλαδή, όμως ο κύριος Σκιαφάκας μου κάνει μια πάρα πολύ ωραία πάσα με το ερώτημα σε σχέση με αυτό. Όχι, ερώτημα είναι, δεν είναι πάσα. Ναι, είναι, ναι. Πώς θα υπάρξει δικαιότερη κατανομή. Η πάσα την παίρνω εγώ με βάση το ερώτημα, διότι εσείς μου κάνετε ερώτημα και με βάση αυτό που είπα εγώ προηγουμένως. Η Ελλάδα, το βασικό πρόβλημα που έχει, ιδίως αυτές τις ώρες, είναι το γεγονός ότι δεν μπορεί να κάνει δίκαιη κατανομή των βαρών.
η έκθεση του κυρίου Γιαννίτση, ο οποίος δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ, για τα αποτελέσματα της κρίσης στους φτωχότερους και πλουσιότερους Έλληνες, δείχνουν μια κατανομή με επιβάρυνση 337% για τους φτωχούς και τους αδύναμους και 9% για τους πιο ισχυρούς. Δηλαδή, κάποιοι γλεντάν και πίνουν ακόμα και σήμερα στην υγεία των κορόιδων. Ποια είναι η δικιά μας δουλειά? Αυτό να το φέρουμε τούμπα. Να το φέρουμε ανάποδα. Να πληρώσουν αυτοί οι οποίοι δεν πλήρωναν. Για το κάνουμε, κύριε Σιαφάκα, αυτό, κύριε Ζαχαριάδη, πρέπει να ολοκληρώσουμε το περιουσιολόγιο, το οποίο έχει ξεκινήσει από το Γενάρη και τελειώνει μέχρι τα μέσα του 2016. Μακάρι. Άρα θα ξέρουμε ποιοι έχουν, τι έχουν και γιατί το έχουν. Ναι. Πρέπει να προχωρήσουμε και να τελειώσουμε το κτηματολόγιο, το δασολόγιο, τη σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το ηλεκτρονικό σύστημα. Πράγματα τα οποία δεν είναι αριστερά, όπως σωστά μου επισημάνατε προηγουμένως. Τα κάνανε οι σοσιαλδημοκράτες και οι χριστιανοδημοκράτες τη δεκαετία του 90 σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά έλαχε στον ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Να τα κάνει το 2015 και το 2016. Έχουμε ευχάριστες εξελίξεις αυτά τα πεδία. Εμείς ενημερωνόμαστε από την Τράπεζα της Ελλάδας ότι έχουν παραγγελθεί περίπου 300.000 θερματικά μηχανήματα POS. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε σε έναν μεγαλύτερο βαθμό να κυνηγήσουμε τη μεσαία και τη μεγάλη φοροδιαφυγή, που είναι ο στόχος μας. Και δίνουμε και τον καθημερινό αγώνα για την καταπολέμηση των χρόνιων παθογενειών στην λαθρεμπορία των τσιγάρων, των ποτών, των καυσίμων κτλ. Φτάσαμε στη φοροδιαφυγή και είχαμε την εξέλιξη με την κυρία Σαβαίδου, Κωνσταντίνα, και θέλω να ρωτήσουμε τον κύριο Ζαχαριάδη γι' αυτό. Είχαμε καταλάβει ότι ήταν πολύ άσχημες οι σχέσεις κυβέρνησης κυρία Σαβαίδου. Αυτό που ακούσαμε πάντως από την κυρία Γεροβασίλη να λέει ότι δεν διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα κλειστά μάτια σε μεγάλες περιπτώσεις φοροδιαφυγής, είναι ευθείες κατηγορίες, κύριε Ζαχαριάδη. Ναι, κοιτάξτε, εμείς με την κυρία Σαβαίδου δεν έχουμε να χωρίσουμε ζητήματα πολιτικά, διότι εμείς εκπροσωπούμε ένα κόμμα και μια κυβέρνηση. Βάσει της θέσεώς της, η κυρία Σαβαίδου δεν εκπροσωπεί, θέλω να πιστεύω, κάποιο κόμμα ή κάποια κυβέρνηση ή κάτι πολιτικό. Mm-hmm. Άρα με αυτή την έννοια εμείς... Όχι, δεν είναι υπαινικτικός, είναι καθαρός, κύριε Σιαφάκα. Είναι απολύτως καθαρά αυτά λέτε που λέω. Δηλαδή ότι θέλω να πω, θέλω να πω ότι ο καθένας σε αυτή τη χώρα πρέπει να κάνει σωστά τη δουλειά του. Το διαπιστώσατε με τη δίωξη τη δικαστική. Το διαπιστώσατε με τη δίωξη τη δικαστική. Είναι και αυτό ένα στοιχείο σημαντικό. Γιατί σας λέει, δεν είχατε την ίδια ευαισθησία με άλλες περιπτώσεις που αφορούν και υπουργούς σας και στελέχη της κυβέρνησης. Και είναι και μία, περιπτώσεις τέτοιες. Και είναι και μία διαδρομή εφταμήνου, ναι, όπου σε κρίσιμα ζητήματα ο καθένας βλέπει και κρίνει διάφορα πράγματα. Εμείς δεν έχουμε, επαναλαμβάνω, πολιτική αντιπαράθεση με την κυρία Σαβαίδου, γιατί η κυρία Σαβαίδου δεν είναι πολιτικό πρόσωπο, δεν θα έπρεπε να είναι πολιτικό πρόσωπο και θα έπρεπε πάλι να κάνει... Πάλι είστε υπαινικτικός, κύριε δεν Ζαχαριάδη. Είναι, κύριε Σιαφάκα. Μήπως δεν προσπαθείτε εσείς να υπαινιχτείτε κάτι. Λοιπόν. Εγώ λέω λοιπόν ότι τα κόμματα πρέπει να κάνουν πολιτική αντιπαράθεση με τα κόμματα. Οι τεχνοκράτες είναι για να κάνουν δουλειά τεχνοκρατική. Μάλιστα. Ο καθένας να κοιτάξει να κάνει ξέρουμε τη δουλειά πάει στη θέση, του, να την κάνει, να την κάνει, να την κάνει σωστά. Κοιτάξτε, με τον τρόπο με τον οποίο ορίζονται οι αρχές δεν είναι επιλογή της κυβέρνησης το ποιος πηγαίνει σε μια θέση. Εντάξει. Δεν ξέρω καν αν φεύγει κάποιος και από κάποια θέση. Εμείς όμως...